προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον Μάριο Αργυρού, έτοιμη για το τελευταίο κομμάτι του post-match. Coach, μια ήττα σήμερα η οποία έτσι όπως ήρθε ήταν εντελώς αναπάντεχη. Η ομάδα σας ήταν εισάξια με τον Κεραυνό μέχρι που έγινε εκείνο που έγινε στη δεύτερη περίοδο. Αν μπορείτε πρώτα απ' όλα να μας μιλήσετε για το πώς κύλησε το παιχνίδι από την δική σας οπτική και πώς θέλετε να σχολιάσετε το match έτσι όπως εξελίχθηκε. Ρωτώτε, το παιχνίδι κύλησε όπως ακριβώς περιμέναμε. Ήμασταν οργανωμένοι στο να αντιμετωπίσουμε έντονη πίεση από τον Κεραυνό. Είχαμε βάλει κάποια στοιχεία. Αυτά φαίνεται εντάξει εκτός από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, μετά το ισορροπήσαμε και θεωρώ ότι είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Τώρα για οποιοδήποτε λόγο να έχουν γίνει αυτά, δεν ξέρω γιατί αντιμετωπίζεται το ΑΠΟΕΛ με αυτόν τον τρόπο και αυτό είναι κάτι που το παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά. Αυτό δεν ξέρω, πρέπει να σταματήσει με κάποιον τρόπο. Σήμερα, ενώ είχαμε έρθει εδώ και δύο ομάδες προετοιμασμένες να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, και νομίζω και ο Κεραυνός το περίμενε αυτό και εμείς. Εν τούτης, έγινε ό,τι έγινε, είδατε και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα το τελικό. Και στη συνέχεια πρέπει να διαχειριστείτε ένα αγώνα χωρίς τρεις παίχτες, αλλά και τον Λούκας να έχει τα τέσσερα φάουλ νωρίς. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για το πώς το χειρίστηκες εσύ από τον πάγκο και τι είπες στους παίχτες του ημίχρονου, έτσι ώστε να προσπαθείς να τους κρατήσεις συγκεντρωμένους για το υπόλοιπο του αγώνα. Εντάξει, εμείς αυτό που είχαμε ζητήσει και στο ημίχρονο και κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου όταν άλλαζε η περίοδος, ήταν τουλάχιστον αμυντικά να μπορέσουμε να δούμε κάποια, να παλέψουν τα παιδιά. Λίγο στην επίθεση να δούμε κάποια πράγματα, όχι απλά ότι κατεβαίναμε κάτω και γινόταν ένα isolation και κατευθείαν τρίποντο από το κορυφή. Αυτό δεν ήταν ένα ωραίο μπάσκετ, ας το πούμε. Αλλά καταλαβαίνετε και τα παιδιά δεν είχαν τη συγκέντρωση να το κάνουν αυτό μέσα από μια διαδικασία που από ό,τι φαίνεται από κάποια φάση και μετά και οι δύο ομάδες απλά περιμέναν να δικαιώσει το παιχνίδι με τον τρόπο που εξελίχθηκε, γιατί έτσι αποφασίστηκε. Coach, και μια τελευταία ερώτηση. Το καλό με τα play-off είναι ότι από απόψε όλα τελειώνουν και συγκεντρώνεστε στο δεύτερο αγώνα στο Λευκόθεο το Σάββατο, όπου πλέον έχετε την ευκαιρία να κάνετε το 1-1. Πώς θα προσεγγίσετε εκείνο το παιχνίδι και μετά που είδατε και τον Κεραυνό σήμερα, πώς νιώθεις για τις πιθανότητες του ΑΠΟΕΛ να κάνει την ανατροπή? Εντάξει, εμείς το ξέραμε ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε παιχνίδι θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Ο Κεραυνός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει εμπειρία σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Έχει παίχτες, έχει μεγάλο rotation, πιο βαθύ rotation από ό,τι εμείς. Και ειδικά στην περιφέρεια να ασκούμε μεγάλη πίεση. Γνωρίζουμε κάποιες αδυναμίες τους. Σήμερα προσπαθήσαμε να το κάνουμε, στην πορεία δεν σταμάτησε το πλάνο. Θεωρώ αν τους χτυπήσουμε εκεί και δούμε το αποτέλεσμα που πρέπει, θα έχουμε και θεωρώ νίκη απέναντι στον Κεραυνό. Φτάνει να αγωνιστούμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Ωραία, Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Μάριος Αργυρού, προπονητής του ΑΠΟΕΛ.